Το γενικότερο συμπέρασμα είναι αφενός ότι υπάρχει μεν διάθεση για συνεργασία από όλα τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά στις λεπτομέρειες και ειδικά σήμερα σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, σε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού να πω καλύτερα, φάνηκε ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά. Τι κρατάτε από αυτό το διήμερο ως θετικό και τι θέλετε να διορθώσετε πάρα πολύ ως αρνητικό? Θετικό, όπως είπα, είναι η διάθεση, είναι το ότι ακόμα και σε μέτριες ή κακές βραδιές φαίνεται ότι έχουμε την ικανότητα να σκοράρουμε, μπορούμε να ανεβάσουμε αρκετά το σκορ. Κάποιες από τις συνεργασίες τις οποίες έχουμε δουλέψει είδαμε ότι είναι αρκετά αποτελεσματικές. Τώρα αρνητικό, σίγουρα σε ορισμένα πράγματα ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Φαίνεται ότι όταν μια ομάδα έχει προσαρμοστεί απέναντι στα παιχνίδια μας, δυσκολευόμαστε να πάμε στην επόμενη φάση, να εξελίξουμε δηλαδή την επίθεσή μας ή να διαβάσουμε το πού μπορεί να έχουμε πλεονέκτημα στην εξέλιξη της φάσης. Όπως επίσης και σήμερα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που ήταν διαβασμένη απέναντι σε επιθετική πικερόλ άμυνα και φάνηκε ότι είχαμε πρόβλημα στις περιστροφές μας, γι' αυτό και δεχτήκαμε και αρκετά τρίποντα. Όπως είπα και στα μακροσκόπια, είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε για ποσοστό και ο κυριότερος λόγος είναι γιατί κάποια παιδιά χρειάζεται ακόμα να μάθουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η ελληνική λίγα. Έμπειρους παίκτες, παίκτες που έχουν ικανότητα να κερδίζουν φάουλ, δηλαδή να παίζουν και λίγο πονηρά, αν μπορώ να πω, και άμυνες με πολύ καλά τακτικά προετοιμασμένες. Αν δεν κάνουμε λάθος με το δικό μας το μάτι, που δεν είμαστε προπονητές και οπότε δεν έχουμε και προπονητικές γνώσεις, ο Άρης φέτος πιέζει πάρα πολύ και προσπαθεί να κλέψει μπάλες με παγίδες ή χωρίς παγίδες. Είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια σε ομάδα του Άρη. Σχεδόν σπάνια προπονητής προσπαθούσε να βάλει τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι, θέλουμε να πιέσουμε πολύ την μπάλα. Δεν το καταφέρνουμε στο βαθμό που θα θέλουμε, παρότι αν δούμε τον αριθμό από τα κλεψίματα ή τα deflection που κάνουμε, είναι αρκετά ικανοποιητικός και είναι λογικό. Είμαστε καλοί αθλητές, καλά προπονημένοι και εκτός από αυτό έχουμε και βάθος στον πάγκο. Όταν έχεις αυτήν την πολυτέλεια, μπορείς να παίζεις σε υψηλό ρυθμό και στην άμυνά σου αλλά και στην επίθεση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτός είναι ο στόχος.